Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Πρωθυπουργό της Εστονίας, Γιούρι Ράτα, στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα, η πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα, αλλά είναι και η πρώτη επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη Πρωθυπουργού της Εστονίας στην χώρα μας, και αυτό είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό. Είχαμε, νομίζω, μια ιδιαίτερα επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, τόσο για τις διμερείς μας σχέσεις, όσο και για τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη της ανάληψης από την Εστονία το επόμενο εξάμηνο της Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εστονία θα αναλάβει την Προεδρία σε μία περίοδο που η Ευρώπη αλλά και η ευρύτερη γειτονιά μας βρίσκεται μπροστά σε σοβαρές προκλήσεις, τις οποίες οι Ευρωπαίοι πολίτες προσδοκούν να αντιμετωπίσουμε με ένα νέο όραμα και με ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες. Και βέβαια, αυτό το νέο όραμα μπορεί να χτιστεί μόνο στη βάση μιας σταθερής ευρωζώνης, στη βάση της οικοδόμησης της σταθερότητας και της ουσιαστικής εξόδου της Ευρώπης και της Ευρωζώνης από την οικονομική κρίση που τόσο ταλαιπώρησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και την Ελλάδα που ήταν στο επίκεντρο, αλλά στο σύνολό της την Ευρωζώνη. Υπ' αυτή την έννοια προσδοκούμε η ανάληψη της Προεδρίας να γίνει μετά και μία απόφαση που αναμένεται μέσα στον Ιούνιο, τον τελευταίο μήνα πριν η Εστονία αναλάβει, για την οριστική διευθέτηση της ελληνικής κρίσης, μέσα από μία καθαρή λύση για την απομείωση του ελληνικού χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στην προτεραιότητα της Εστονικής Προεδρίας για αηφόρο ανάπτυξη, δίκαιη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, με εξάλληψη των ανισοτήτων και με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υψηλού επίπεδου εκπαίδευση και εργασία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Καλωσορίσαμε τη σημασία που σκοπεύει να αποδώσει η Εστονική Προεδρία στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε στενά στο πλαίσιο αυτό, καθώς η εστονική προτεραιότητα συμβαδίζει και με τη δική μας στόχευση για ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συζητήσαμε επίσης για την ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και τονίσαμε την ανάγκη να υπάρξει μια δίκαιη αναθεώρηση του Δουβλίνου που να στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Παράλληλα, υπογραμμίσαμε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό να προάγει ουσιαστικά την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας, στη βάση πάντοτε του διεθνούς δικαίου. Από πλευράς μου είχα την ευκαιρία να τονίσω την αποφασιστικότητα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στο Αιγαίο ιδιαίτερα, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασα την αποφασιστικότητά μας παρά τις προκλήσεις και στο να διατηρούμε ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου, τους διπλωματικούς διάβλους του διαλόγου με την γείτονά μας Τουρκία. Επίσης, εξέφρασα τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις συνομιλίες για την εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό ζήτημα στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν παρέλειψα να εκφράσω βέβαια και την απογοήτευσή μου για την
παρελκυστική στάση που κρατάει η γείτονα χώρα, η Τουρκία, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν επιδεικνύει την ίδια πολιτική βούληση που επιδεικνύουμε εμείς, προκειμένου να συζητήσουμε και να λύσουμε τα σημαντικά θέματα, να κάνουμε βήματα γεφύρωσης των διαφορών στα σημαντικά θέματα, κυρίως αυτά που αφορούν την ασφάλεια, τις εγγυήσεις ό,τι αφορά το Κυπριακό. Συζητήσαμε βεβαίως με τον Εστονό Πρωθυπουργό, θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί αργότερα την Κύπρο, σήμερα μέσα στη μέρα, και να συναντηθεί και με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη, που δίνει μια σκληρή μάχη για να κρατήσει ζωντανό το διάλογο στο κυπριακό ζήτημα. Και βεβαίως συμφωνήσαμε ότι το κυπριακό δεν είναι ένα διμερές ζήτημα, είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, και υπ' αυτή την έννοια οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένοι και να φροντίσουν το επόμενο διάστημα ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές εξελίξεις, να μείνει ο διάλογος ανοιχτός, αλλά να γίνουν και ουσιαστικά βήματα. Συζητήσαμε βεβαίως με τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, αλλά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα και στην περιοχή των Βαλκανίων. Ιδιαίτερα αυτή την δύσκολη περίοδο, όπου κοινή μας βούληση είναι η διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις επαφές που είχα και θα έχω με ηγέτες βαλκανικών χωρών, δίνοντας το μήνυμα ότι το μέλλον της περιοχής μας πρέπει να οικοδομηθεί στη βάση δημοκρατικών αξιών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι βεβαίως στη βάση του εθνικισμού και των προκλήσεων που απορρέουν από εθνικιστικές εξάρσεις ή τοποθετήσεις, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν το συντομότερο δυνατό. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Εστονό Πρωθυπουργό για την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα, να ευχηθώ να ξαναγίνει σύντομα με περισσότερο χρόνο και για τον ίδιο, και να πω ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ επικοδομητική η Εστονική Προεδρία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Honorable Prime Minister, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αλέξη, εκπρόσωποι του τύπου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα και ιδιαίτερα επί τη ευκαιρία της προετοιμασίας της Εστονικής Προεδρίας. Βρέθηκα εδώ για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας στον πολύ καλό συναδελφό μου, Αλέξη Τσίπρα. Στη συνάντησή μας συζητήσαμε για τις προτεραιότητες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, καθώς επίσης και την εφαρμογή των κοινών θέσεων αναφορικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενότητάς της. Οι διμερείς σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Εστονία είναι στενότατες. Η Εστονία εκτιμά ιδιαίτερως τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η συνεργασία μας στη μεταγκατάσταση των προσφύγων ήταν πολύ επιτυχημένη. Έχουμε μεταγκαταστήσει 64%, έχουμε δεχθεί πρόσφυγες, σημαντικό αριθμό προσφύγων από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σε αυτό. Η Εστονία ξεκινάει την πρώτη της Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Anniversary. This is a role
λίγο πριν την εορτασμό των 100 γενεθλίων της χώρας μας, είναι ένας ρόλος τον οποίο αναλαμβάνουμε με μεγάλη ευθύνη, αλλά και ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ελπίδα. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδης σημασίας να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 είναι ενωμένη και δουλεύει αποτελεσματικά. Θα χρειαστεί να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις, όμως είναι πιο σημαντικό να φέρουμε θετικά αποτελέσματα. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ξέρουμε ότι πρέπει να δείξουμε ξανά και ξανά και ξανά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της καθημερινής ζωής όλων των πολιτών μας και αποτελεί την απάντηση στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ο ρόλος της Προεδρίας είναι να αναζητήσει έναν κοινό παρονομαστή και μια ισορροπία, την βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στο νέο και το συμβατικό, στο ρίσκο και την ασφάλεια, στο μεγάλο και το μικρό, το βόρα και το νότο, την ανατολή και τη δύση. Η Ευρώπη βασίζεται στις 4 θεμελιώδεις ελευθερίες και ένα κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία. Μάλιστα, εμείς θέλουμε και η ελεύθερη κίνηση δεδομένων να είναι η πέμπτη ελευθερία. Έχοντας αυτό κατά νου, η Εσθονική Προεδρία θέλει να ενισχύσει και να υποστηρίξει την Ευρώπη με μια ανοιχτή και καινοτόμα οικονομία, να διατηρήσει την ασφάλεια της ασφάλειας, να προωθήσει μια ψηφιακή Ευρώπη και την ελεύθερη ροή κίνηση δεδομένων και να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιδέχονται κανέναν αποκλεισμό. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εύρεση των λύσεων, για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι ο βασικός μας στόχος είναι να διατηρήσουμε την Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποφασιστικότητά της για την προαγωγή των κοινών στόχων. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας, όμως στην προσφυγική κρίση και την ανάκαμψη από οικονομική αστάθεια, αλλά και την τρομοκρατία, τον πόλεμο στη Συρία και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της επικράτειας της Ουκρανίας εξακολουθεί να είναι υποκατοχή. Η Εσθονία δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά μόνη της. Είναι αποτελούν αντικείμενο της συλλογικής μας προσπάθειας. Γι' αυτό προσβλέπω στην πολύ στενή συνεργασία με εσάς, αγαπητέ Αλέξη, και με όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, ώστε να διασφαλίσουμε ότι μετά την Εσθονική Προεδρία η κοινή μας Ευρώπη θα είναι καλύτερη, θα είναι ασφαλέστερη και θα γνωρίζει μεγαλύτερη ευημερία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.